Ο Ολυμπιακός αρχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη κόντρα στη Λιόν, όμως αυτό δεν είναι το μόνο πράγμα που απασχολεί τους φίλους της ομάδας, καθώς έντονες φήμες περιπλέκουν τα μεταγραφικά των Πειραιωτών, όπου ακούγεται πως η ομάδα, εκτός από έναν επιθετικό μετά τον Ουνάς, κοιτάει και για αριστερό μπακ. Να σου υπενθυμίσω όμως πρώτα, φίλα Κροατή, να αφήσει ένα like στο βίντεο. Κάνοντας like σε ένα βίντεο του Ολυμπιακού, στηρίζει τη δική σου ομάδα, καθώς όποια ομάδα παίρνει τα περισσότερα like, για αυτήν την ομάδα κάνουμε και τα περισσότερα βίντεο. Επίσης, μην ξεχάσεις να εγγραφείς στο κανάλι μας με καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πάντα πρώτος. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις ως κάτοχος του Conference League, αντιμετωπίζοντας τη Λιόν στο Groupama Stadium για την πρεμιέρα του Europa League. Ο αγώνας αναμένεται να είναι δύσκολος για τους ερυθρόλευκους, καθώς η Λιόν, αν και σε κακή φόρμα στο πρωτάθλημα, είναι πάντα ισχυρή εντός έδρας. Η ιστορία δείχνει ότι οι γαλλικές ομάδες συχνά ευνηδιάζουν τον Ολυμπιακό στα πρώτα λεπτά των αναμετρήσεων, με το παρελθόν να αποδεικνύει πόσο κρίσιμο είναι για τους Πειραιώτες να διατηρήσουν την αμυντική του σταθερότητα από την αρχή. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει προετοιμάσει την ομάδα του για να ανταποκριθεί τόσο στην επιθετική πίεση των Γάλλων, όσο και στις δικές τους αδυναμίες, με την πρόθεση να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους σε περίπτωση πρόωρου γκολ από τη Λιόν. Παράλληλα, η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή για τον Ολυμπιακό, με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι να είναι στο προσκήνιο μετά την απόκτηση του Ουνάς. Σύμφωνα πάντα με τουρκικά δημοσιεύματα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τον παίκτη να φαίνεται διατεθειμένος να ενταχθεί στους Πειραιώτες. Ωστόσο, το ενδιαφέρον της Τζένοα για τον Γιαζίτσι μπορεί να περιπλέξει τα πράγματα, καθώς ο Ολυμπιακός δεν είναι η μόνη ομάδα που εξετάζει την απόκτησή του. Όπως και να έχει, παραμένει ανοιχτό το δεδομένο να υπάρξει μία ακόμα μεταγραφική κίνηση από τον Ολυμπιακό πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου, με το σύλλογο να εξετάζει και άλλες επιλογές για να ενισχύσει το ρόστερ του, κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, αλλά και στο αριστερό μπακ, για το οποίο θα υπάρξει καινούριο βίντεο μετά την αναμέτρηση της Ευρώπης. Οπότε, για οτιδήποτε νεότερο που αφορά τις εξελίξεις του Ολυμπιακού, θα σας ενημερώνουμε άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο του eSport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φίλα Κροατή. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, σίγουρα θα λατρέψεις αυτό που βρίσκεται τώρα στην οθόνη σου. Μέχρι την επόμενη φορά, παρακολουθείτε το eSport.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ.